Εσύ μαζί μας είναι ο κύριος Φίλιππος Τύμβιος, ο ανώτερος μετρολογικός λειτουργός. Καλώς ορίσατε και φέτος θα τα λέμε κάθε μήνα. Ενδεχομένως και πολύ πιο σύντομες χρονικές στιγμές, διότι δεν πάμε καλά κλιματικά, κύριε Τύμβιε. Βεβαίως δεν βλέπουμε κάθε μέρα ρεκόρ, αλλά θα μιλήσουμε για αρκετά ρεκόρ στη συνέχεια. Ο καιρός μας αλλάζει. Φαίνεται από οπουδήποτε και αν το πάρει κανείς, φαίνεται ότι θα είναι ένα από τα προβλήματα που θα μας επηρεάσουν τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά και με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είδαμε τι συμβαίνει και στις ΗΠΑ με τον Νέαντα. Θα δούμε και στη συνέχεια το θέμα με τα ονόματα. Έχουμε βαφτίσει πάρα πολλά φαινόμενα. Αντιλαμβάνομαι ότι σύντομα θα βαφτίζουμε και εμείς στην Κύπρο, κυρίως καύσωνες όμως, σε ό,τι έχει να κάνει τη δική μας περιοχή. Η Κύπρος σύντομα θα είναι ένα ξερονήσι. Ακόμα ζητάμε πολιτικά. Είδαμε και χθες τι έγινε με την πετρελοκυλίδα, κύριε Τυμβιέ. Πρέπει να υπάρχει έτσι μια σύμνοια σε αυτόν τον τρόπο χειρισμού περιβαλλοντικών κρίσεων και μεταξύ μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο έτσι στατιστικά που μας έχετε συγκεντρώσει, να δούμε την εξέλιξη, αν θέλετε, τι κατέγραψε ο Αύγουστος. Οι θερμοκρασίες μας καθόλου τον Αύγουστο ήταν πάνω από τις κανονικές, με κανονικές η πορτοκαλί, οι μετρημένες μέγιστες τιμές με κόκκινο. Μόνο σε δύο ημέρες είχαμε πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τις κανονικές και αυτό κατά 0,2 βαθμούς. Μάλιστα. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρος ο μήνας ήταν πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες. Το ίδιο και για τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Είχαμε πτώση της θερμοκρασίας στα μέγιστα γύρω στο μέσο του μήνα, όπου είχαμε και λίγες βροχές, για τον Αύγουστο καλές βεβαίως, αλλά για τη συνολική μας βροχόπτωση καθόλου. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε ότι η θερμότινη ημέρα που είχαμε τον Αύγουστο ήταν από τους 28 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία μέχρι τους 44,3 σαν μέγιστη θερμοκρασία. Πολύ θερμή ημέρα και στην ελάχιστη και στη μέγιστη θερμοκρασία. Η μέση θερμοκρασία του μήνα ήταν γύρω στους 31-32 βαθμούς, ενώ η κανονική είναι 29,5, δύο ολόκληρους βαθμούς περισσότερο. Όσον αφορά τα ρεκόρ μας, ο Ιούλιος τελείωσε φέτος με μέση τιμή μέγιστη τους 39,5 βαθμούς, ενώ πέρσι ήταν 39,7, ενώ φέτος ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας, με 39,8 βαθμούς, ενώ ο περσινός Αύγουστος 39,5. Αυτές οι τέσσερις τιμές είναι και οι ψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ στο εσωτερικό. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήθισε να είναι πιο θερμός από τον Αύγουστο? Είναι πολύ κοντά. Είναι οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, οι πρώτες μέρες του Αυγούστου, που είναι οι πιο θερμές του έτους. Από τα μέσα του Αυγούστου και μετά, η μέση θερμοκρασία, η αναμενόμενη θερμοκρασία μειώνεται. Οπότε έχουμε τον πιο θερμό μήνα που καταγράφηκε ως τον Αύγουστο του 2021, ακολουθεί ο Ιούλιος του 2020 και μετά μαζί ο Αύγουστος του 2020 και ο Ιούλιος του 2021. Τα δύο τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυτό συνεχίστηκε όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε λίγο για τον καύσωνα. Καύσωνας είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες το σώμα μας αισθάνεται δυσφορία. Εάν κάποια όρια θερμοκρασίας και υγρασίας περάσουν, τα ξεπεράσει η ημέρα, τότε ονομάζουμε την ημέρα ημέρα καύσωνα. Έστω και για μισή ώρα, και αυτή τη μισή ώρα αρκεί να χαρακτηρίσουμε την ημέρα ημέρα καύσωνα. Επεισόδιο καύσωνα είναι κάτι που διαρκεί περισσότερο. Δεν είναι η μία μέρα, δεν είναι οι δύο. Αναλόγως της χώρας, μιλούμε από 3 μέχρι και 5 ημέρες για να καθοριστεί. Η δική μας χώρα δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, πέραν των 3 ημερών όμως, και εμείς το ονομάζουμε επεισόδιο καύσωνα, χωρίς όμως να το έχουμε επίσημα θεσμοθετήσει. Μάλιστα. Έπεται και αυτό. Έπεται στη συνέχεια και τι άλλο. Έπεται να θεσμοθετήσουμε. Τώρα, επειδή μέσα στο καλοκαίρι παίρνουμε αυτές τις προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική, με χρωματισμούς κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, να δούμε και λίγο πώς μας στείλατε τέτοια φέτος. Η συγκεκριμένη γραφική παράσταση αναφέρεται στο πώς μοιράζονται τα επεισόδια καύσωνα. Δεν έχει να κάνει με τη χρωματική προειδοποίηση. Εδώ έχουμε επεισόδια καύσωνα. Για τις προειδοποιήσεις, ναι, θα το δούμε την επόμενη φορά, όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Βλέπουμε ότι
οι μέρες καύσωνα μοιράζονται μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, με ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Έχουμε ημέρες καύσωνα και το Σεπτέμβρη, με το δικό μας περσινό Σεπτέμβρη να έχει ρεκόρ. Και είχαμε δει και μέρα καύσωνα τον Οκτώβρη και αυτή η μέρα καύσωνα το 2020, την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Στην επόμενη γραφική παράσταση μπορούμε να δούμε πώς αλλάζουν οι μέρες του καύσωνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και βλέπουμε ότι οι μέρες καύσωνα πολλαπλασιάζονται προχωρώντας προς τα πρόσφατα χρόνια. Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά τις συνθήκες καύσωνα και τις μέγιστες θερμοκρασίες. Στην επόμενη κάρτα. Πάντως το 2013 κατοπτρίζει και την κατάσταση στην οικονομία εκείνη, την γραφική παράσταση. Ναι, κάτω. Δεν έχω κάνει αυτή τη συσχέτιση. αλλά... Ναι. Γι' αυτό έχει να κάνει με τις μέρες του καύσωνα, τις συνεχόμενες ημέρες του καύσωνα. Έχουμε μέχρι και 23 ημέρες και 25 μέρες σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Η μία την προηγούμενη 20ετία και άλλη πρόσφατα μέσα στο 2020. Οι πιο συνηθισμένες μέρες βεβαίως είναι η μία ημέρα, ενώ από εδώ και πάνω λέμε ότι έχουμε επεισόδιο καύσωνα, όχι ημέρες καύσωνα. Όσον αφορά τη βροχόπτωση, θα το δούμε στην επόμενη εικόνα. Είναι 3,2 χιλιοστά ο μέσος όρος της βροχόπτωσης του Αυγούστου. Αυτό είναι καλό για Αύγουστο, διότι η κανονική είναι 2,9 χιλιοστά. Έχουμε ξεπεράσει την κανονική. Αυτό όμως δεν βοηθά καθόλου τη συνολική βροχόπτωση, διότι εξακολουθούμε να είμαστε μέσα στις 10 τελευταίες χρονιές όσον αφορά τη συνολική ποσότητα βροχόπτωσης. Αυτή είναι μία από τις δύο ημέρες βροχόπτωσης που είχαμε. Στις 13 του Αυγούστου είχαμε και στις 12. Είχαμε περισσότερη βροχόπτωση σε περισσότερες περιοχές. Αυτό είναι μία ένδειξη για να δει και ο κόσμος πώς βρέχει το καλοκαίρι. Άρα αυτό που βλέπω τοπικά εδώ, με αυτό το χρωματισμό, είναι η πιο έντονη. Μάλιστα. Το είναι ο σταθμός που κατέγραψε την περισσότερη βροχόπτωση. Είναι αυτής της μορφής οι βροχές του καλοκαιριού. Να δούμε και τις βροχοπτώσεις. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που έχουμε μιλήσει και πριν από το καλοκαίρι. Έχει αλλάξει ελάχιστα η συνολική ποσότητα της βροχόπτωσης και βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια θέση και δεν αναμένεται να ξεπεράσουμε ούτε μία χρονιά από εδώ και πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την εποχική. Τι αναμένεται? Η θερμοκρασία αναμένεται να είναι κοντά στις κανονικές τιμές για τους επόμενους δύο μήνες, για τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, ενώ η βροχόπτωση θα είναι πολύ λίγη, σύμφωνα τώρα με την κλιματική πρόγνωση, η οποία, όπως έχουμε δει τους τελευταίους 6 μήνες, πάει πολύ καλά. Τώρα, γιατί μιλάτε, να καθίσουμε μαζί, να δούμε πριν τις επόμενες μέρες τον καιρό. Θέλω να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα, διότι είδαμε και πριν